η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, η κυρία Άννα Ευθυμίου, την οποία και καλημερίζουμε. Καλή σας ημέρα, κύριε Ραήλογλου, καλημέρα κύριε Στρίκο, σε εσάς και στους ακροατές σας. Για μας είναι μεγάλη τιμή που είστε σήμερα. Είναι και συμβολικό, θα έλεγα, συμβολική πρόσκληση, καθώς μια γυναίκα βουλευτής, νέα μητέρα, με πολύ καλές σπουδές και επαγγελματία καταξιωμένη, επιτρέψτε μου να πω, καθώς αύριο έχουμε την εκλογή της πρώτης γυναίκας Προέδρου της Δημοκρατίας. Οπότε έχουμε και ένα συμβολισμό, αν θέλετε, στην παρουσία σας σήμερα εδώ. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και αντέχουμε ολόκληρη τα πάντα επιτυχίες και να είστε έτσι επικίνδυνοι, όπως πήρατε φόρα στην εκπομπή, έτσι να τη συνεχίσετε επικίνδυνα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πώς βλέπετε λοιπόν το πρόσωπο της κυρίας Σακελαροπούλου ως της πρώτης γυναίκας Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας? Το σχόλιο σας. Αύριο έχουμε την ψηφοφορία, είναι η πρώτη ψηφοφορία. Αναμένεται ότι θα υπάρξει μια ευρύτατη συνάντηση ύστερα από τις ανακοινώσεις και των προέδρων των υπόλοιπων κομμάτων. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή. Πρώτον, διότι ως γυναίκα θεωρώ ότι χρειάζεται περισσότερη ενθάρρυνση για τις γυναίκες να ασχοληθούν με την πολιτική. Και τώρα αυτό το πράγμα τα καταξιώνεται στο ύψιστο πολιτικό αξίωμα και είναι κάτι πολύ σημαντικό, αλλά επίσης και ως νομικός, διότι έχω παρακολουθήσει και μάλιστα έχω και ίδια κάνει μεταπτυχιακό στο δημόσιο και συνταγματικό δίκαιο. Επομένως, έχω παρακολουθήσει τις αποφάσεις της κυρίας Σακελαροπούλου από το 5ο τμήμα του Συμβουλίου Επικρατείας και είναι αποφάσεις οι οποίες είναι τόσο φιλικές προς το περιβάλλον αλλά και προς φιλικές προς την ανάπτυξη. Και αυτό δίνει και ένα μήνυμα, αυτό που θέλει να περάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παράλληλα με το μήνυμα της αξιοκρατίας, γιατί είναι μια καταξιωμένη τόσο στο εθνικό επίπεδο αλλά και στο διεθνές νομικός, κυρία Σακελαροπούλου. Το ότι δεν προέρχεται από το χώρο της κεντροδεξιάς, πιστεύετε ότι ενόχλησε την βάση της Νέας Δημοκρατίας? Προσωπικά, από τις συζητήσεις που είχα όλο αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί ξέρετε, και ως γυναίκα, σε εμάς είχε πιο έντονο ο αντίκτυπος αυτός. Αλλήμον. Θεωρώ ότι ναι, η βάση της Νέας Δημοκρατίας το αποδέχτηκε πολύ θετικά. Αυτό. Είναι κάτι διαφορετικό. Είναι κάτι που είναι καταξιωμένο ως πρόταση. Επομένως, και είναι προς την ευρεία συνένεση που είχε πει ο Πρωθυπουργός, ότι τι θέλουμε. Όπως το αποδείξαμε με τον Πρόεδρο της Βουλής, όπως το κάναμε με την ψήφο των αποδήμων, έτσι το κάνουμε και με την πρόταση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, γιατί πραγματικά θέλουμε να δημιουργήσουμε ευρεία συνένεση και συγκλήση. Καλά, η αλήθεια είναι πως ο κύκλος εσωστρέφειας θα είναι για αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης προέκρινε ένα πολιτικό πρόσωπο. Είτε ήταν αυτός ο Αντώνης Σαμαράς, είτε ήταν ο Κώστας Καραμαλής, είτε ήταν ο Ευάγγελος Βενιζέλος ή ο Προκόπης Παυλόπουλος, η ανανέωση της θητείας του. Δηλαδή εκεί πραγματικά θα υπήρχαν μουρμούρες από κάποιο από τα εντός ή εκτός εισαγωγικών στρατόπεδα εντός της Νέας Δημοκρατίας. Η κυρία Σακελαροπούλου είναι σίγουρα μια επιλογή η οποία ενώνει και φαίνεται πως θα είναι η κυρία Ευθυμίου και ένα πρόσωπο που θα εκλεγεί με μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Από την πρώτη κυρία, ναι, με πολύ ευρύτατη πλειοψηφία, έτσι φάνηκε από τις, καταδεικνύεται από τις δηλώσεις των προέδρων των υπόλοιπων κομμάτων. Και αυτό είναι σημαντικό όμως, αυτό είναι μια επιτυχία. Ασφαλώς. Γιατί να μπούμε σε ένα κύκλο εσωστρέφειας, όταν έχουμε μια πολύ σωστή λύση που δίνει και ένα μήνυμα στον κόσμο, στο λαό, έτσι. Διότι ο λαός δεν νομίζω ότι πλέον μετά από τόσα χρόνια κρίσης θέλει να λειτουργούμε διχαστικά. Αυτό το απέφχεται και έχει κουραστεί πάρα πολύ. Άρα εμείς αυτό που προσπαθούμε ως κυβέρνηση και το έχουμε ήδη για τρίτη φορά το αποδεικνύουμε είναι ότι θέλουμε να έχουμε ευρεία συνένεση και συγκλήτωση. Μάλιστα. Πώς βλέπετε τώρα το θέμα με την Τουρκία? Η Ελλάδα το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει επιδοθεί σε ένα διπλωματικό μαραθώνιο όπου σε κάποια σημεία με κάποιες μάλιστα κινήσεις υψηλού πολιτικού ρίσκου φαίνεται να πέτυχε κάποια πράγματα, ωστόσο όμως με αφορμή την διάσκεψη που έγινε στο Βερολίνο, την συνέχιση της τουρκικής προκλητικότητας από την πλευρά και με τον τρόπο που φέρεται ο κύριος Ερντογάν, πώς βλέπετε την Ελλάδα να τοποθετείται στην το χρόνο με αυτή την κατάσταση η οποία παραμένει ανοιχτή και μην τυχόν εξελιχθεί σε χένουσα πληγή κιόλας? Εντάξει, είναι δεδομένο ότι την παρούσα χρονική στιγμή η Ελλάδα δέχεται έντονες προκλήσεις από την Τουρκία. Και με τη συμφωνία της Λιβύης και με τις παραβίας και με τις δηλώσεις ακόμα και χθες του Ερντογάν. Ωστόσο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τις κινήσεις που έχει κάνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα
σε όλα τα φόρα απευθυνόμενος και στην Ευρώπη και με την επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και το Υπουργείο Εξωτερικών, ο Υπουργός Εξωτερικών, και χθες με το χθεσινό συμβούλιο που συμμετείχε. Θεωρώ ότι έχουν προβεί τις απαραίτητες ενέργειες εκείνες για να μπορέσουν να διασφαλίσουν το καλύτερο δυνατόν την παρούσα χρονική στιγμή. Και λέγοντας αυτό, γιατί όπως οι αποφάσεις από την διάσκεψη του Σύνοδου του Βερολίνου είναι καταρχήν ένα θετικό βήμα. Είναι ένα πρώτο βήμα, στο οποίο όμως η Ελλάδα κρατάει μια στάση αναμονής και περιμένει τη συνέχεια όλης αυτής της διαδικασίας. Και το ότι ήταν ένα θετικό βήμα φάνηκε από τον εκνευρισμό και τις δηλώσεις του Ερντογάν, καθώς η επιβολή του εμπάργου όπλων που αποφασίστηκε πλήττει κυρίως αυτόν. Λοιπόν, ήταν ενοχλημένος και καταφέρθηκε, όσο συνήθως κάνει, εναντίον της Ελλάδας, ξεπολύοντας και τον Πρωθυπουργό. Ότι δεν παίζει έγκλημα, δεν φέρεται σωστά και τα. Συνεχίζει τον παραλυρηματικό του λόγο, νομίζω, ο πρόεδρος Ερντογάν. Φαίνεται πως δεν του βγαίνουν αυτά τα οποία έχει οργανώσει. Δεν του βγαίνουν ή καταφέρει τελικά να γκριζάρει κάποιες περιοχές και στο Αιγαίο και νοτίως του Λιβικού Πελάγους. Τέλος πάντων, το θέμα είναι σύνθετο. Εγώ θα ήθελα να φέρω λίγο την κυρία Ευθυμίου. Ναι, πείτε μας. Χθες ο ύποπτος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας διαβεβαίωσε ότι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει ίδια και ότι τα μνημόνια που υπέγραψε η κυβέρνηση της Λιβύης με την Τουρκία είναι παράνομα και κανονά περιεχομένου. Άρα θέλω να πω ότι όσο και να προσπαθεί να γκριζάρει, κάποια πράγματα παραμένουν σταθερά. Και εμείς ως κυβέρνηση έχουμε μια ψύχρεμη αυτοπεποίθηση που έχει τρία βασικά στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας και αυτό είναι σημαντικό. Δεύτερον, έχουμε τους συμμάχους μας στο πλευρό μας. Και τρίτον, τη δυνατότητα να κάνουμε ό,τι μα ό,τι χρειαστεί για να προσπαθήσουμε τα κυριαρχικά μας συμφέροντα και δικαιώματα. Και αυτό το τόνισε ο κ. Μητσοτάκης πολύ χαρακτηριστικά και πολύ καθαρά. Εγώ ήθελα λίγο να φέρω την κυρία Ευθυμίου στα τοπικά μας θέματα εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί ξέρω ότι ασχολείται πολύ. Είχατε, κυρία Ευθυμίου, πρόσφατα, πριν μερικές ημέρες, μία συνάντηση με τον νέο πρόεδρο του ΟΣΕΘ, τον κύριο Καλογερούδη, και τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο του Φορέα, τον κύριο Τόσκα, αναφορικά με το πολύπαθο θέμα των αστικών συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη. Σας έκανε σοφότερη αυτή η συνάντηση? Υπάρχει ελπίδα για τις αστικές συγκοινωνίες αυτής της πόλης και να σταματήσει αυτή η κατάντια? Γιατί δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω και άλλες λέξεις για να περιγράψω την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Αποδέχομαι το χαρακτηρισμό σας. Γιατί πλήρω. Και δεν ευθύνεται η Νέα Δημοκρατία γι' αυτό, αλλά αντιλαμβάνεστε, είναι μια σειρά γεγονότων και μια ιστορία χρόνων. Ναι. Έχουμε ένα δεδομένο και αυτό το δεδομένο πρέπει να το διορθώσουμε. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να κάνει και αυτό που είναι σωστό και θεωρώ ότι το κάνει, και διότι όταν έκανα αυτή τη συνάντηση την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί ξέρετε ο ρόλος μας των βουλευτών είναι ακριβώς αυτό το πράγμα, να βλέπουμε, να μαθαίνουμε τα προβλήματα της πόλης μας, η καλή γνώση των θεμάτων της πόλης μας, και από εκεί και πέρα να μπορούμε και εμείς να συμβάλλουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων για την επίλυσή του. Άρα αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι υπογράφηκε η σύμβαση με τα ΚΤΕΛ. Αυτό σημαίνει ότι από το περιφερειακό δίκτυο θα μπουν στο αστικό δίκτυο, στο πολεοδομικό συγκρότημα, περίπου άλλα 100 λεωφορεία. Είναι σημαντικό, θα διευκολύνει. Εγώ ρώτησα με αυτή την σύμβαση πόσο διευκολύνεται οι αστικές συγκοινωνίες. Μου λένε κατά ένα 30%, αυτό θα φανεί και θα υπάρχει μεγάλη διευκόλυνση. Λέω όμως ότι αυτό δεν είναι αρκετό. Τι άλλο που μέλη γενέστε. Από εκεί και πέρα θα υπάρχει δυνατότητα με την τροπολογία που συζητήσαμε πριν 2 μήνες να δοθούν με σύμβαση leasing άλλα λεωφορεία στον ΟΑΣ, με αποτέλεσμα να φέρει και αυτό μια νέα ανάσα. Και φυσικά τρέχει και ο διαγωνισμός που, από ό,τι διάβασα από τις εξαγγελίες του Δημοσίου Υπουργού, ότι και αυτό μέχρι το καλοκαίρι δρομολογείται να μπορέσει να είναι έτοιμος για να γίνει. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχει μια αποκλιμάκωση της κατάστασης αυτής, θέλει το χρόνο του, δεν θα γίνει άμεσα. Καλή. Αλλά θεωρώ ότι μια πρώτη ανάσα από τα δεδομένα που ρώτησα τα χρονικά πλαίσια, ως προς τα χρονικά πλαίσια, θα δοθεί το Μάρτιο. Περί το Μάρτιο, εφόσον αυτό η σύμβαση εγκριθεί από το ελληνικό συνέδριο γρήγορα. Και μιας και είμαστε στα τοπικά μας θέματα, διαβάζουμε τελευταίο καιρό, κυρία Ευθυμίου, μάλλον από τη Δευτέρα, από χθες δηλαδή, ότι υπάρχει κινητικότητα σε ό,τι έχει να κάνει με τα ΕΛΤΑ. Κλείνουν υποκαταστήματα, μειώνεται το ωράριο λειτουργίας. Έχετε ακούσει κάτι γι' αυτό? Πού οφείλεται αυτή η εξέλιξη? Κοιτάξτε, και εγώ το διαβάζω αυτό, το παρακολουθώ και περιμένω να.
Να ενημερωθείτε. Να δω τι εξελίξεις θα έχουμε για να τοποθετηθώ. Αντιλαμβάνεστε ότι γνωρίζετε μάλλον καλά ότι σε όλη τη διάρκεια της δικηγορίας μου ασχολούμαι με το εργατικό δίκαιο και μάλιστα υπερασπιζόμενο εργαζόμενος. Αντιλαμβάνεστε ότι για να τοποθετηθώ θέλω να έχω πλήρη εικόνα. Σωστό. Γιατί, ναι, γιατί από αυτή την εξέλιξη λέει μένουν 200 περίπου 30 εργαζόμενοι εκτός εργασίας. Ναι, το διάβασα σήμερα. Δεν είναι βέβαια μόνιμοι, είναι αυτοί που δουλεύουν σε υπεργολαβίες. Όπως και να έχει, θα μάθουμε. Υπεργολαβίες είναι αυτές. Ναι. Αναμένουμε να δούμε τι έχουν ως στόχο. Η κυρία Ευθυμίου ήταν και δικηγόρος του εργαζομένου στο μετρό, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, και όπου τι γίνεται εκεί πέρα, κυρία Ευθυμίου, τον κύριο Ταχιά βρεθήκατε ή σκοπεύετε να βρεθείτε? Σκοπεύω άμεσα να το κάνω και αυτό. Αχα. Γιατί για δύο λόγους. Mm-hmm. Ο πρώτος λόγος είναι για να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις με την επιτάχυνση του έργου, διότι πέρασε από το κάθε η μελέτη, να δούμε ποια είναι τα επόμενα βήματα για να ξέρουμε και χρονικά πώς τοποθετείται το έργο και πώς τοποθετούμαστε και εμείς απέναντι στους πολίτες μας. Μα γιατί σας ρωτάνε, φαντάζομαι, ο κόσμος σας ρωτάει, γυρνάτε, τι γίνεται, πού πάμε. Φυσικά, άρα είναι για μένα πρώτο στο μέλημα αυτό και στη συνέχεια υπάρχουν και θέματα που αφορούν τους εργαζόμενους, τα οποία πρέπει να τεθούν για να υπάρχει η εργασιακή ειρήνη και από εκεί πέρα. Ξέρετε, όταν υπάρχει εργασιακή ειρήνη, το έργο τρέχει πιο γρήγορα. Και εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι επιτέλους αυτό το σύγχρονο γεωφύρι της Σάρτας να γίνει. Μα ναι, όμως, κυρία Ευθυμίου, πριν μία εβδομάδα, νομίζω, συνεδρίασε και θα συνεδριάζει κάθε Τετάρτη η κίνηση πολιτών υπό τον Γιάννη Μπουτάρη. Ναι. Όπου έχουν λάβει, έχουν σηκώσει τη σημαία του πολέμου. Ναι. Έχουν πει ότι θα εξαντλήσουν κάθε νόημο μέσο. Αυτό, αντιλαμβάνομαι, σημαίνει προσφυγή στο ΣΤΕ. Άρα νέες καθυστερήσεις. Έτσι δεν είναι, κυρία Ευθυμίου? Αν το κάνουν πράξη αυτό το οποίο λένε. Ναι. Προσωπικά, επειδή ως δικηγόρος έχω συνεργαστεί ευρύτατα με αρχαιολόγους και από την δικιά μου παιδεία και κουλτούρα, σέβομαι απόλυτα τις αρχαιότητες. Αυτό είναι πρόσθετο. Ωστόσο, όταν αυτά μπορούν να συντεριαστούν, πρέπει νομίζω ότι όλοι να λειτουργήσουμε πλέον σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Να αφήσουμε και αυτήν την κατεύθυνση στο να γίνει το μετρό και επιτέλους οι πολύποθοι πολίτες να έχουν το μέσο συγκοινωνιών που τους αξίζει. Διότι αν λειτουργούμε λίγο δογματικά, λίγο αιρετικά, λίγο ότι εγώ θέλω αυτό και δεν κουνιέμαι παραπέρα, δεν θα βγάλει. Πάλι που τα έχουμε ξαναζήσει, αυτό το έργο έχει διχάσει τη Θεσσαλονίκη χρόνια τώρα, νομίζω ότι πρέπει να το ξεπεράσουμε. Και έχω την αίσθηση, μάλλον διάβασα στην αρχή, δεν ξέρω αν υπήρξε κάποια τοποθέτηση, αλλά ο κ. Μπουτάρης είπε ότι εγώ τουλάχιστον δεν προτρέπω στο να γίνει κάποια προσφυγή στο ΣΤΕ. Νομίζω ότι έτσι είχα διαβάσει όταν είχε βγει η απόφαση του ΚΑΣ. Γι' αυτό δεν ξέρω αν τώρα υπάρχει κάποια άλλη. Καλά, αυτό αλλάζει εύκολα, γνώμη, κυρία Ευθυμίου. Ναι. Δεν το ξέρω αυτό, αλλά ως επικεφαλής νομίζω ότι πρέπει να θέσει σε αυτή την κατεύθυνση ώστε να αποφευθούν άλλα πισωγυρίσματα για το μετρό, γιατί προέχει πάνω απ' όλα να δοθεί στους πολίτες. Πάνω απ' όλα είναι το κοινό καλό αυτή τη στιγμή. Και υπάρχει αίσθηση ότι κάτι κινείται, δηλαδή ότι έχουν ξεκινήσει εργασίες, ή είναι η ιδέα απλή δική μας που βλέπω πάλι να κόσμο να γυρνάει εκεί γύρω από την Εγνατίας? Σας έχει δοθεί αυτή η δυνατότητα να το καταλάβετε? Μιλάτε, λέτε, λένε πότε θα ξεκινήσει η Βενιζέλου γενικότερα? Κοιτάξτε, γνωρίζω ότι γίνονται προετοιμασίες για αυτή την κατάσταση, ώστε να ξεκινήσουν πάλι οι εργασίες. Θα ενημερωθώ, γιατί σας είπα ότι είναι στα σχέδιά μου με τον κύριο Ταχιάο. Το γνωρίζω αυτό, αλλά σε πιο ακριβό σημείο θα ενημερωθώ. Ωραία, μάλιστα. Αλλά σίγουρα γίνονται, το ξέρω αυτό, ότι γίνονται προεργασίες για να ξεκινήσουμε κινήστε σε όλη την πόλη ασφαλώς, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω τι βαθμό βάζετε στο δήμαρχο τον κύριο Ζέρβα για τους πρώτους μήνες της δημαρχίας του από το Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα. Κοιτάξτε, βλέπω μια και εγώ κινητικότητα απέναντι από αυτή που έχει ο κύριος Ζέρβα. Θεωρώ ότι έχει έναν τρόπο που θέλει να κάνει πράγματα. Είναι νωρίς ακόμα για αξιολογήσεις, αλλά τα δείγματα τα αρχικά είναι προς την πολύ θετική κατεύθυνση. Νομίζω όμως είναι αρχή, πολύ νωρίς για να βάζουμε βαθμό, γιατί
εξάμεινο, διεθνή. Ναι, σίγουρα. Όχι, βλέπουμε κάποιες κινήσεις που γίνονται, όπως τους καθαρισμούς κεντρικών αξών. Έκαμε μια πολύ καλή προσπάθεια τα Χριστούγεννα. Η Θεσσαλονίκη φωτίστηκε. Τα Χριστούγεννα, ναι, αυτό. Το πιστώνεται, ήταν κάτι. Επειδή και εγώ επικοινώνησα μαζί του για το θέμα αυτό, mm-hmm. Μου είπε ότι ήταν κάτι που είχαμε στο προγραμματισμό μας από το προεκλογικό μας ήταν στο προγραμματισμό μας, από το καλοκαίρι αρχίσαμε να το δουλεύουμε και πήγε πολύ καλά. Θεωρώ λοιπόν ότι όταν έχει, και αυτό δεν ισχύει μόνο για τον Δήμαρχο, ισχύει για όλους τους πολιτικούς, όταν υπάρχει σχέδιο, πλάνο και βούληση, τότε παράγονται αποτελέσματα. Οπότε προς το παρόν η θητεία του κρίνεται προς την πολύ σωστή κατεύθυνση, αλλά νομίζω ότι όλοι είμαστε πολύ νωρίς για να αξιολογηθούμε. Τώρα, έχουμε μπαίνει σε διαβούλευση σήμερα, αύριο, μετά την εκλογή, λογικά, το ασφαλιστικό. Εκεί τι έχουμε να περιμένουμε, κύριε Ευθύμιο, γιατί είναι και το αντικείμενό σας εν πωλής και αυτό. Τι θετικό θα δούμε στην τσέπη των συνταξιούχων, αλλά και των ασφαλισμένων, ναι. Τα μέτρα που θα ληφθούν είναι μόνο θετικά. Και αυτά γιατί πρώτον βασίζονται στις αποφάσεις, στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία λειτουργεί προς δύο κατευθύνσεις. Η μία είναι προς την κατεύθυνση των ελεύθερων επαγγελματιών με τις μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών, επαναφέροντας ένα άλλο σύστημα κλάσεων. Και από η άλλη κατεύθυνση είναι στηρίζοντας τους συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν δουλέψει άνω του 30 ετών με μεγαλύτερες συντελεστές αναπλήρωσης. Αυτό σημαίνει αυτομάτως αύξηση των συντάξεών τους. Όπως και εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου Επικρατείας για τις επικουρικές συντάξεις, που το άθροισμα κυρίας επικουρικής ήταν άνω των 1.300 ευρώ, αυτό περικόπτεδο και αυτό κρίθηκε αντισυνταγματικό και θα δουν και εκεί θα υπάρξουν αυξήσεις. Άρα είναι ένα ασφαλιστικό αισιοδοξίας και ελπίδας. Το οποίο φέρνει και δικαιοσύνη. Φέρνει και δικαιοσύνη. Αισιοδοξίας, ελπίδας. Εγώ δεν σας κρύβω ότι καθημερινά συναντώ φορείς της πόλης μας για αυτό το θέμα. Μαθαίνω και συλλέγω τις προτάσεις τους, ότι ώστε αν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, που προφανώς τώρα μπαίνει στη διαβούλευση, θα μπει μετά στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, στην οποία μετέχω, θα ήθελα να τις αναδείξω για να μπορέσουμε να το κάνουμε ακόμα καλύτερο. Μάλιστα. Να το ευχηθούμε αυτό, γιατί το δικαιούνται όλοι οι ασφαλισμένοι μετά από 10 και ίσως πλέον χρόνια μνημονίων και λιτότητας. Μια καλύτερη μέρα και χρειαζόμαστε ευχάριστες ειδήσεις, είναι αλήθεια. Ιδίως στον αθλητικό τομέα που οι καλές ειδήσεις έχουν σωθεί. Έχουν πραγματικά σωθεί. Έχετε δίκιο. Αλλά κινείται η κυβέρνηση πολύ καλά στο κομμάτι αυτό και ό,τι είπε ο Μητσοτάκης το έκανε. Και τη μείωση του φόρου 28 σε 24, τα λέμε αυτά. Την του ένθια, άφησε το πετρέλαιο θέρμανση, το προκατέβαλε μάλλον το πετρέλαιο θέρμανση. Αυτό που έχει πει το έχει κάνει πράξη και προς το παρόν αναμένεται και ακόμα, να πω την αλήθεια, ένας οργασμός νομοσχεδίων που έρχονται στη Βουλή. Έτσι. Και αυτή τη βδομάδα ψηφίζουμε και το νομοσχέδιο για το Υπουργείο Παιδείας, ψηφίζουμε για τον εκλογικό νόμο. Να πω εδώ σημαντικό. Για μένα πολύ σημαντικό, κύριε Ευθυμίου, μιας και είστε και μανούλα πρόσφατα, αλλά και επειδή ξέρω ότι έχετε μια ιδιαίτερη αδυναμία στις πολύτεχνες οικογένειες και συμπάθεια, το επίδομα γένας. Το οποίο είναι μια πολύ την άλλη σημαντική. Την εβδομάδα και τώρα είμαι ακριβώς στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων που γίνεται η ακρόαση των φορέων. Ακούμε πολύ το ωραία. Mm-hmm. Ναι. Είναι μια πολύ σημαντική παρέμβαση. Και για τις μητέρες που είναι στον ιδιωτικό τομέα. Δεν γίνεται οι μητέρες οι οποίες είναι στο δημόσιο να έχουν ένα χρόνο ανάπαυση για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους στο ιδιωτικό τομέα να έχουμε μόλις 4 μήνες. Είναι άδικο. Και εμείς που είμαστε ελεύθεροι και επαγγελματίες που δεν έχουμε ούτε μία μέρα. Σωστό και αυτό. Πρέπει να τα φέρουμε σε μια ισορροπία. Πρέπει να φέρουμε σε μια ισορροπία όλα αυτά. Και καλά, το βιώνω ακόμα και τώρα, γιατί εγώ από την πρώτη μέρα έπρεπε να είμαι στη δουλειά μου. Είναι δύσκολο. Σαφώς υπάρχουν ανισότητες. Αυτές πρέπει να βληθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το έχω βιώσει και είναι πολύ δύσκολο για μια γυναίκα βουλευτή και μάνα που είναι και σε άλλη πόλη να μπορέσει να τα συγκεράσει όλα αυτά. Και θεωρώ ότι το νομοσχέδιο σαφώς αυτό είναι προς την πολύ σωστή κατεύθυνση και φυσικά τώρα γίνεται ακρόαση των φορέων και ό,τι καλύτερο μπορεί να υιοθετηθεί είναι σημαντικό να γίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Κύριε Ευθυμίου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εύχομαι πάντα επιτυχίες δημοσιογραφικές και να επιτελείτε το λειτουργήμά σας με τον ορθό τρόπο που το κάνετε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.